Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η σημαντική σημερινή πρωτοβουλία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου πρέπει να φτάσει παντού, το μήνυμά της, τα συνθήματά της και κυρίως η ανάγκη για τη συνέχιση του αγώνα. Η κατάσταση στον χώρο της υγείας είναι πραγματικά άσχημη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή έξαρση της πανδημίας και η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ενισχυμένο, ότι είναι σε ετοιμότητα. Όμως η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Είναι γνωστό ότι σε εποχές μη πανδημίας έχει επισημανθεί από τα συνδικάτα ότι οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία είναι 30.000, σε γιατρούς 7.000, σε νοσηλευτές 20.000 και σε άλλες ειδικότητες άλλες 3.000. Άρα σε καιρό πανδημίας οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες και μιλάμε για τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Είναι πολύ περισσότερες και η απάντηση της κυβέρνησης αυτό είναι ότι θα διορίσει 4, 5, 6.000 επικουρικούς, κυρίως νοσηλευτές και άντε λίγους γιατρούς ή και άλλες ειδικότητες. Ελάχιστες κουβέντες γίνονται για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Αποτέλεσμα, αυτό που επεσήμανε νωρίτερα ο συνάδελφος Μαυροκέφαλος, ότι από προχτές Δευτέρα έχουν κοπεί τα μισά χειρουργία στον Ευαγγελισμό προκειμένου να αναπτυχθούν μονάδες COVID, προκειμένου να αναπτυχθούν και άλλες μονάδες και κρεβάτια εντατικής θεραπείας που δεν είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που ήταν έτοιμα ή μισοέτοιμα, και όμως η κατάσταση είναι τραγική διότι βάζουν τους επικουρικούς ανεκπαίδευτους να πάνε μέσα στο στόμα του λύκου. Την ίδια στιγμή δεν έχουν αξιοποιηθεί όλα τα δημόσια νοσοκομεία παρά τις όποιες προτάσεις για να έχουν κλίνες COVID και ταυτόχρονα δεν έχει γίνει καμία συζήτηση στο Υπουργείο Υγείας και οπουδήποτε αλλού γι' αυτό που η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών και πολλά σωματεία με ταξικό προσανατολισμό μιλούσαν από το Μάρτι για επίταξη δομών, ιδιωτικών δομών υγείας, νοσοκομείων και αλυσίδας διαγνωστικών κέντρων. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο να μην μπορεί το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας πριν από λίγες μέρες να κάνει τα τεστ γιατί τέλειωσε η χρηματοδότηση από τα αντιδραστήρια και με το ζόρι ξανάρχισε και έτσι ξεκίνησε μια αλυσίδα διαπραγματεύσεων με ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα όπου το κόστος είναι τριπλάσιο και τετραπλάσιο από ό,τι αν γινόταν στο δημόσιο. Ένας ακόμα ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι έχει επέλθει πλήρης κανονικότητα στα νοσοκομεία ή σχεδόν πλήρης κανονικότητα. Μα όταν ξεκίνησε η πανδημία το Μάρτι κλείσαν τα μισά χειρουργικά τραπέζια, σταμάτησαν τα εξωτερικά ιατρεία και αυτή τη στιγμή ξανακλίνουν τα μισά χειρουργικά τραπέζια πριν 2 μέρες. Αυτά τα οποία έγιναν είναι φαρμάκι στην τσέπη του λαού και στην υγεία του λαού. Γιατί μεγάλα νοσοκομεία τα οποία μπορούν να κάνουν την οποιαδήποτε βαριά επέμβαση δεν μπορούν να την κάνουν. Θα εξυπηρετείται ένα τμήμα μόνο των επιγόντων περιστατικών και ένας που θέλει να κάνει ένα χειρουργείο της καρδιάς ή μια νεφροχειρουργική επέμβαση ή ένα καρκίνο που επήγει θα περιμένει τη σειρά του και αν δεν έχει χρήματα να πάει στον ιδιωτικό τομέα που επιδοτήθηκε γι' αυτό καταλαβαίνετε ποιες θα μπορούν να είναι οι συνέπειες ή να μας έρχονται χρονίως πάσχοντες με τουμπανιασμένα πόδια, καρδιοπαθείς, προχωρημένη καρκίνη ή κάποιοι που πέθαναν στο σπίτι τους και δεν το πήρε κανείς είδηση και δεν καταγράφηκαν ούτε σαν νοσούντες από COVID, ούτε σαν συνέπεια της ανεπάρκειας του συστήματος υγείας και της κατάστασης που βιώνουμε σήμερα. Υπάρχει το αφήγημα της ατομικής ευθύνης. Πώς είναι δυνατόν, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, να επαινείται ο ελληνικός λαός από την κυβέρνηση ότι επέδειξε ατομική ευθύνη τους πρώτους μήνες και τώρα τάχα μου ότι δεν επιδεικνύει ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη έχουμε όλοι μας. Είναι αυτονόητη, την τηρούμε, την νιώθουμε, την εφαρμόζουμε. Όμως ατομική ευθύνη δεν έχει η κυβέρνηση. Όταν σαρδελοποιούνται οι επιβάτες στα τρένα, όταν τα νοσοκομεία με τις ουρές έχουν γίνει τόποι διασποράς,
όταν βλέπουμε τα ανεξέλεκτα πρωτόκολλα που ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος Μαυροκέφαλος. Επομένως, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, για όλα αυτά και για 2.000 άλλα πράγματα και για αυτά τα αστεία που είπε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη ότι θα κάνει πρώτος το τεστ, πρώτος το εμβόλιο, άσε να το δούμε πρώτα και πώς ξεπερνάει τη γνώμη των επιστημόνων. Το είδε ότι είναι ασφαλές, το είδε ότι είναι αποδοτικό, πώς υπολογίζει ότι θα κάνει αυτό το τεστ πρώτος, όπως το είπε ο Πούτιν, όπως το είπε ο Μπούς, όπως το είπε ο Μακρόν από τις τάδε εταιρείες. Μήπως από τώρα ετοιμάζονται για μαζικούς εμβολιασμούς στυλ το 16 εκατομμυρίων εμβολίων που είχαμε για τη γρήπη. Γι' αυτό λοιπόν, συνάδελφοι, είναι ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας, να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες και τα μέσα που υπάρχουν σήμερα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα μέτρα προστασίας, να δυναμώσει η εκδίκηση για την αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσια σύστημα υγείας χωρίς επιχειρηματική δράση και όλα τα τελευταία γεγονότα απέδειξαν περίτρανα την ορθότητα των απόψεών μας που πρέπει να γίνει και άποψη όλων των εργαζομένων και όλου του συνδικαλιστικού κινήματος.